Ευχαριστώ που με πήρατε και χαιρετίσματα από Σικάγο. Να ρωτήσω λίγο, εκεί τώρα είστε 6.30 το πρωί, έτσι δεν είναι? Σωστά, ναι. Εμείς έχουμε 2.30-3 παρά, 8 ώρες διαφορά, που σημαίνει ότι εσείς είστε στη βάρβαρη ώρα του πρωινού ξυπνήματος και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία καταρχήν. Δεν πειράζει. Θα ήθελα λιγάκι έτσι να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Έχετε πόσα χρόνια μακριά από την Ελλάδα? Έφυγα από την Ελλάδα στα 17 μου, όταν τελείωσα το Λύκειο, και είμαι εδώ 28 χρόνια. 28 χρόνια. Από το 1991, ναι. Στην Αμερική τι κάνετε? Ήρθα για σπουδές, με σκοπό να σπουδάσω να γυρίσω στην Ελλάδα, και τελικά έκανα μεταπτυχιακό και έμεινα εδώ πέρα. Βρήκα εργασία εδώ και είμαι καθηγήτρια φωνητικής. Α, είστε καθηγήτρια φωνητικής σε πανεπιστήμιο? Τώρα δουλεύω σε ένα πανεπιστήμιο, μάλιστα διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο, και έχω και μία με τον σύζυγό μου, έχουμε μία μουσική σχολή ιδιωτική, όπου διδάσκουμε και εκεί, και επίσης κάνουμε διάφορες παραστάσεις, συναυλίες. Άρα είμαστε περήφανοι που έχουμε μία Ελληνίδα που διαπρέπει στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Για να έρθουμε λίγο σε αυτό που, για το οποίο σας καλέσαμε. Είχατε ένα προβληματάκι υγείας και εμπιστευτήκατε το ιατρικό διαβαλκανικό. Για πέστε μου λιγάκι, πώς μας ανακαλύψατε, πώς μας βρήκατε μετά από τόσα χρόνια στην Αμερική? Ναι, ο σύζυγος μου ήταν επαγγελματίας μουσικός στην Ελλάδα, έπαιζε στην Αθήνα 30 χρόνια, είναι μπασίστα. Και ο κύριος πάντως, το χόμπι του είναι drums, παίζει drums, είναι το χόμπι του. Και έτσι γνωρίστηκαν το καλοκαίρι και μου πρότεινε ο σύζυγός μου να πάω να τον δω για μια εξέταση, που όντως έκανα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Βρήκε το πρόβλημα αμέσως, μου συνέστησε τι να κάνω. Εδώ δεν ήμουν ευχαριστημένη με αυτά που μου λέγανε. Είχα κάποια προβλήματα από χρόνια τώρα. Και αμέσως τον εμπιστεύτηκα από το πρώτο ραντεβού. Η εμπειρία σας ποια είναι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου του Ιατρικού Διαβαλκανικού? Ευχαριστημένη? Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Από τη στιγμή που μπήκα μέσα πρωί για τις προχειρητικές εξετάσεις μέχρι που έφυγα, θα έλεγα ότι όλα ήταν άψογα. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν σούπερ επαγγελματίες όλοι τους, μου φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα, με επαγγελματισμό. Καλά, ο κύριος πάντως, όπως και ο αναισθησιολόγος, που δεν ξέρω το όνομά του, ήταν και οι δύο καταπληκτικοί, και πριν την εγχείρηση και μετά. Να ρωτήσω λίγο, στην ευχαριστήρια επικοινωνία που είχατε με τον κύριο Πάντο, λέτε ότι στην Θεσσαλονίκη, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, αυτό που γνωρίσατε ως παροχή υπηρεσιών υγείας ήταν πολύ καλύτερο από την Αμερική. Τι ακριβώς εννοείτε? Από πού να ξεκινήσω? Χάς, πιστεύω ότι το ιατρικό σύστημα εδώ έχει πάρα πολλά αρνητικά ως προς το τρόπο χειρισμού των ασθενών. Δηλαδή, για να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να χάσεις μέρες, εβδομάδες, να δεις, να χάσεις χρόνο βλέποντας άτομα που δεν χρειάζεται να δεις. Στην Ελλάδα μίλησα κατευθείαν με τον κύριο Πάντο, μου έδωσε όλες τις πληροφορίες στο πρώτο ραντεβού και μετά όλα κλείσαν πολύ γρήγορα. Είχαμε προσωπική επικοινωνία με email, το οποίο εδώ δεν συμβαίνει ποτέ. Α, έχετε δυσκολία να μιλήσετε με τον γιατρό σας? Βεβαίως. Πρέπει να μιλήσουμε με κάποια γραμματέα, μετά με κάποια νοσοκόμα, και αν ζητήσουμε να μιλήσουμε απευθείας στον γιατρό, ενδέχεται να μπορέσουμε, ενδέχεται και όχι. Αυτό αφορά και τη δημόσια και την ιδιωτική υγεία? Ναι, τα πάντα, βεβαίως. Και επειδή έλειπα χρόνια και δεν μου είχε συμβεί κάτι, ευτυχώς, όσο ερχόμουν οι άδειες διακοπές, δεν είχα την εμπειρία μέχρι τώρα, την προσωπική. Και το ένιωσα από το πρώτο ραντεβού στο ιατρείο του κ. Πάντου, που πήγα την πρώτη φορά,
το ένιωσα κατευθείαν εκεί, διότι με υποδέχτηκε ο ίδιος, μου μίλησε κατευθείαν, έκανε κατευθείαν ο ίδιος όλες τις εξετάσεις και μέχρι το τέλος του ραντεβού μου είχε πει τα πάντα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχετε πει αρκετά πράγματα και έχετε δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που συναντήσατε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά πριν να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί όντως πρέπει να έχετε ένα βαρύ πρόγραμμα και σήμερα, από ό,τι μου λέγατε, θέλω να μου πείτε τι σχέση έχετε με την Ελλάδα, έρχεστε? Βέβαια, στην Ελλάδα έρχομαι, εντάξει, κάποιες φορές ερχόμουν κάθε καλοκαίρι, τώρα κάθε 2 χρόνια.